Μια άλλη απορία λέει τα εξής. Λέγει, απαντήστε μας σας παρακαλώ, εάν είναι αμάρτημα ένας νέος και μία νέα κοπέλα να έχουν μία έντονη φιλική σχέση, όχι σωματική, την περίοδο της εφηβείας? Μα δεν θέλει φιλοσοφία το θέμα. Βεβαίως είναι αμαρτία, γιατί απλώς βρίσκομαι στα προήμια ή στα σύνορα της αμαρτίας. Βεβαίως είναι αμαρτία. Και ποιας αμαρτίας? Της πορνείας, με συνέπειες φοβερές. Και εξηγώ. Πολλοί νομίζουν ότι μπορεί να έχουν το φίλο τους, τη φίλη τους, το αγόρι τους, το κορίτσι τους, όπως το λένε συνήθως, και ότι να ξέρετε, βέβαια έχουμε κάποιες αρχές και δεν θα κάνουμε παρακάτω αμαρτία. Πρώτα πρώτα, ποιος σε κατοχυρώνει όταν δεν γίνει, το να λες αυτό ότι δεν θα γίνει? Ποιος σε κατοχυρώνει? Διάβαζα κάποτε σε μια εφημερίδα, κοσμική εφημερίδα, πως μπορείς να βάλεις, λέει, τη βενζίνα δίπλα στη φωτιά και να μην αναφλεγεί η βενζίνα. Βλέπετε σε ειδικούς τόπους, κάτι στρατόπεδα, κάτι αποθήκες καυσίμων και τα λοιπά, και μάλιστα βενζίνης, και μάλιστα της βενζίνης με πολλά οκτάνια που χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα και λοιπά, εκεί απαγορεύεται ρητότατα το να καπνίζεις, ας το πούμε, να πας με φωτιά. Έτσι είναι και εδώ πέρα. Παίρνει ο άνθρωπος φωτιά. Είναι στην εφηβεία του, όλα είναι σε κατάσταση έντονη και κανείς δεν σου εγγυάται ότι δεν θα πέσει στην αμαρτία. Θα έλεγα κάτι που υπάρχει στο γεροντικό. Κι αν δεν πέσεις, λέει, στην αμαρτία, δεν θα προκόψεις όμως πνευματικά. Βεβαίως. Δεν μπορούμε πια να μιλάμε για πνευματική ζωή. Δεν θα προκόψεις πνευματικά αν δημιουργήσεις ετερόφιλη φιλία, δηλαδή ένα αγόρι με ένα κορίτσι. Δεν είναι σωστό. Αλλά και κάτι άλλο. Όταν ο Θεός έβγαλε τον Λότ από τα Σόδωμα, του είπε τους εξής όρους: μη μείνεις στην πόλη, η πόλη θα καταστραφεί. Μη μείνεις στα περίχωρα της πόλεως, γιατί και αυτά θα καταστραφούν. Εις το όρος σωζού. Τρεις όρους. Υπάρχει ένας τέταρτος: μη γυρίσεις πίσω να κοιτάξεις. Εδώ προσέξτε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερμηνεύεται. Πόλης, Σόδωμα, είναι αυτή η αμαρτία. Περίχωρα της πόλεως είναι οι αφορμές και τα αίτια της αμαρτίας. Και λέγουν οι δύο άγγελοι, από προσώπου Υιού και Αγίου Πνεύματος οι δύο άγγελοι, ότι και εκεί δεν υπάρχει σωτηρία. Ούτε μες στην πόλη, δηλαδή η αμαρτία δεν σώζει, βεβαίως, ούτε και η περίχωρος, δηλαδή τα αίτια και οι αφορμές. Μπορεί να μην κάνεις καθε αυτήν την πράξη της αμαρτίας, αλλά είσαι όμως την περίχωρο της αμαρτίας. Ούτε το ένα σώζει, ή μάλλον καλύτερα, ούτε στο ένα σώζεσαι, ούτε εις το άλλο σώζεσαι. Τι λέει? Εις το όρος. Θα φύγεις μακριά. Εκεί θα σωθείς. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Παρακαλέσω πάρα πολύ. Μάλιστα στην εποχή μας που είναι διάχυτη η αμαρτία της ανηθικότητας, μα διάχυτη, και να κατηγορούν εκείνον εκείνην που τυχόν θα ήθελαν να ζήσουν μια ζωή καθαρότητος και αγνότητος. Λοιπόν, ας το ξέρουμε, τέτοιες καταστάσεις δεν επιτρέπονται, δεν μας συμφέρει. Θα πέσουμε στην αμαρτία, αλλά και αν δεν πέσουμε, θα επαναλάβω ότι είπα προηγουμένως, δεν μπορούμε να έχουμε πνευματική προκοπή. Αυτά και για αυτή την απορία.